Θέλω να πάμε λίγο στην Ιερά Πέτρα. Θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να αναφερθούμε στο ψηφιακό μουσείο εκεί της περιοχής, στο ψηφιακό μουσείο Ιερά Πέτρας, όπου συμπλήρωσε 3 μήνες λειτουργίας και η επισκεψιμότητα μέχρι και σήμερα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, καθώς Έλληνες και ξένοι, ξένοι και Έλληνες, έμαθαν πάρα πολύ γρήγορα πώς λειτουργεί το μουσείο στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου. 29 Αυγούστου του 2022, τώρα πριν από 3 μήνες, άνοιξε τις πύλες του. Θέλω να πάμε στην κυρία Χρυσούλα Χατζημαρκάκη, την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στο Δήμο Ιερά Πέτρας, να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας, συγγνώμη. Τηλεθεατές, ακροατές, για πείτε μας λίγο τώρα, κυρία Χατζημαρκάκη, πώς κύλησαν αυτοί οι πρώτοι 3 μήνες λειτουργίας του ψηφιακού μουσείου? Ανέλπιστα καλά, πέρα από τις προσδοκίες μας. Βέβαια δεν προλάβαμε όλο το καλοκαίρι, όμως παρόλα αυτά η προσέλευση του κόσμου είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Και μάλιστα το ευχάριστο είναι ότι έρχονται και επισκέπτονται τον χώρο ακόμα και πολλά σχολεία, διάφορες δομές, πολύ μικρά παιδιά, επισκέπτες και μάλιστα προγραμματίζουν τις σχολικές τους εκδρομές μαθητές από άλλους δήμους. Έχει χαρακτηριστεί πρωτοποριακό. Για ποιους λόγους? Έτσι. Είναι ένα ψηφιακό μουσείο, μάλλον το ψηφιακό μουσείο Ιερά Πέτρας είναι από τα ελάχιστα ψηφιακά μουσεία που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Λόγω του ότι είναι ένα πολύ σύγχρονο περιβάλλον, διαθέτει πάρα πολλές οθόνες LED. Μάλιστα υπάρχει μία αίθουσα η οποία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, είναι η κεντρική αίθουσα, είναι τρισδιάστατες οι προβολές, 3D όπως όλοι λέμε. Κινηματογραφικών προδιαγραφών. Έτσι. Φοράμε τα ειδικά γυαλιά και βλέπουμε διάφορα ντοκιμαντέρ τα οποία είναι αφιερωμένα σε 3 θέματα. Μινωική και αρχαία περίοδος, βυζαντινή περίοδος και νεότερη περίοδος και φυσικό περιβάλλον. Μέσα υπάρχουν και κάποιες οθόνες οι οποίες είναι διαδραστικές, οθόνες αφής, όπου δείχνουν διάφορα μέρη του Δήμου, διάφορα αξιοθέατα, καθώς και διάφορα μονοπάτια. Έτσι καταλαβαίνετε ότι μπαίνοντας ειδικά ένας επισκέπτης, πραγματικά θα εντυπωσιαστεί, γιατί μπορεί μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να γνωρίσει το Δήμο Ιερά Πέτρας. Η αλήθεια είναι πως συνεργάστηκαν αρκετοί φορείς, ο Δήμος βέβαια Ιερά Πέτρας, τεχνική υπηρεσία, ιδιώτες, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου, βέβαια, κυρία Χατζημαρκάκη, αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό το μουσείο και είμαι σίγουρος ότι θα υποδεχθεί και μαθητές και σχολεία της πόλης σας. Έτσι, έτσι. Θα παραμείνει ανοιχτό και μάλιστα ενώ αρχικά ξεκινήσαμε να το λειτουργούμε μόνο τις πρωινές ώρες, είδαμε ότι υπάρχει ανάγκη λειτουργίας και τις απογευματινές, οπότε κάθε Τετάρτη το ψηφιακό μουσείο παραμένει ανοιχτό και επισκέψιμο και το απόγευμα. Δηλαδή από τις 4 η ώρα μέχρι τις 9 μπορεί κάποιος να μπει και να δει και να απολαύσει όλο αυτό που σου δίνει όλη αυτή την πληροφορία που σου δίνει το ψηφιακό μουσείο. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε, καλή επιτυχία για το επόμενο διάστημα. Εδώ είμαστε, ελπίζουμε να βρεθούμε και εμείς από κοντά να τα πούμε και να μας δείξετε. Είναι ένας μοντέρνος και καλέσθητος, κλείνοντας να πω ότι είναι ένας μοντέρνος και καλέσθητος χώρος που μάλιστα δεν θα μείνει στάσιμο το υλικό. Θα ανανεώνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα. Μάλιστα. Την καλησπέρα μας, κύριε Χατζημαρκάκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.